Γεια σας. Είμαι η Μαρία Γιαννουσοπούλου, ειδική παιδαγωγός και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας για να σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα που η αρχική ιδέα ήταν να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά του ειδικού σχολείου να παίξουν ένα παιχνίδι από αυτά που υπάρχουν στο εμπόριο του τύπου ταμπού ή στο κεφάλι το έχω. Στον χώρο της ειδικής αγωγής, η βιβλιογραφία καταδεικνύει πολλές φορές δυσκολίες των παιδιών στην οργάνωση και στην αξιοποίηση της πληροφορίας, καθώς και στη διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην καθημερινή πράξη, στο σχολικό περιβάλλον έχουμε πολλές φορές συναντήσει τη δυσκολία των παιδιών να κατανοήσουν τα δεδομένα ενός προβλήματος ή τι ακριβώς ζητάει η ερώτησή του. Άλλες φορές πάλι, τα έχουμε δει να αδυνατούν να δώσουν πλάγιες πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσουν κάποιον στην ανακάλυψη της ταυτότητας ενός αντικειμένου. Στο πεδίο λοιπόν της παιδαγωγικής πρακτικής, συχνά δημιουργούνται ευκαιρίες για παραγωγή εναλλακτικού υλικού, προκειμένου να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά σε κάθε συνθήκη που δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία. Το ρώταμε να σου πω λοιπόν είναι ακριβώς ένα τέτοιο εναλλακτικό υλικό. Δημιουργήθηκε για την προσπέλαση των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν. Δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα σχέδιο διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν μέσω ερωτήσεων και απαντήσω τις πολλαπλές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κατηγοριών τροφών όπως αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Πιο συγκεκριμένα, το ρώταμε να σου πω είναι μια σύνθεση σχεδίου δράσης αλλά και παραγωγής παιδαγωγικού υλικού το οποίο αποτελείται από σενάρια παιχνιδιών και κάρτες. Ως προς τη δομή του σχεδίου δράσης, υιοθετήσαμε τόσο τη στρατηγική της ανάλυσης έργου όσο και το επαγωγικό μοντέλο, μιας και όπως όλοι γνωρίζουμε, η μετάβαση από το απλό στο πιο σύνθετο βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν βαθιά και εκτενή κατανόηση των όσων διδάσκονται, ενώ παράλληλα δομούν τη δική τους ερμηνεία για τον κόσμο. Η υλοποίηση του σχεδίου εκπαιδευτικής παρέμβασης απαρτίζεται από βιωματικά παιχνίδια με τα αντικείμενα, αλλά και παιχνίδια με κάρτες. Αξιοποιήθηκαν τα πιο συχνά φρούτα και λαχανικά όπως τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και όχι στην βιολογική τους κατηγοριοποίηση, βλέπε ντομάτα, φρούτο, καθώς και γαλακτοκομικά προϊόντα. Σκοπός μας τα παιδιά με την ολοκλήρωση του προγράμματος να μπορούν αυτόνομα και χωρίς τη βοήθεια των ενηλίκων από το οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον να χρησιμοποιήσουν το υλικό παίζοντας και μαντεύοντας τις κάρτες. Γνωρίζοντας την ανεκτήμητη σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, σχεδιάσαμε το υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπεριλάβουμε στην εφαρμογή του τις δυνατότητες του οικογενειακού περιβάλλοντος. Συνδυάσαμε την εκπαιδευτική παρέμβαση σε δύο διαφορετικά πλαίσια, με παρεμφερή όμως στόχευση. Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες του σχολείου στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μάλιστα επεκτείνοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου στο σπίτι και εκπαίδευση των γονέων. Ταυτόχρονα και παράλληλα, εκμεταλλευτήκαμε τις δυνατότητες που έχει η οικογένεια σε πλούσιο υποπτικό υλικό και όχι μόνο σε σχέση με το διαπραγματευόμενο θέμα. Αντί λοιπόν των εργασιών σε φωτοτυπίες, χωρίς νόημα μάλιστα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, οι εργασίες στο σπίτι άλλαζαν χαρακτήρα. Προσαρμόζονταν σε βιωματικές ασκήσεις ανακάλυψης χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων των υλικών. Οι γονείς, με παιδαγωγική καθοδήγηση από το σχολείο, διαδραμάτιζαν το ρόλο που οφείλουν, του διευκολυντή των παιδιών τους στην αποκωδικοποίηση του κόσμου γύρω τους. Ως γνωστική τώρα στόχη. Καταρχήν, τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να ονομάζουν, αλλά και να ταυτίζουν τη λέξη με το κάθε αντικείμενο, όπως βλέπετε στην οθόνη. Να μπορούν τα παιδιά να κατηγοριοποιήσουν τα προϊόντα στις αντίστοιχες μεγάλες ομάδες. Να γνωρίσουν και να συνδέσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά με το προϊόν. Να μπορούν με καθοδηγούμενες ερωτήσεις να συνδέσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο προϊόν από τις απαντήσεις που τους δίνονται, ώστε να μπορέσουν να μαντέψουν την καρτέλα. Παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτό που είναι λαχανικό, είναι άσπρο, είναι μαλακό,
Από πάνω είναι στρογγυλό, κάτω είναι ολόκληρο. Το τρώμε ψητό, το τρώμε στις σάλτσες ή μπορούμε να το τηγανίσουμε ή ακόμα να κάνουμε σούπα ή ακόμα και πίτες. Ο τελικός στόχος αυτού του προγράμματος ήταν τα παιδιά με τη χρήση της κάρτας να επιχειρούν αυτόνομα στοχευμένες ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις χωρίς καθοδήγηση στο τέλος του προγράμματος. Εσείς το μαντέψατε? Πώς έγινε ο σχεδιασμός τώρα? Ως προς το σχέδιο δράσης, η στόχευση παρουσίαση σεναρίων ακολούθησε την πορεία από το τρισδιάστατο αντικείμενο στην εικόνα, τη σύνδεση της εικόνας με τη λέξη, τη σύνδεση της εικόνας με πολλαπλά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Στόχος αυτού του μοντέλου εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι τα παιδιά να εδραιώσουν παίζοντας βήμα-βήμα γνωστικές δεξιότητες, κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες νοητικές συνάψεις. Τα διδακτικά σενάρια σε επίπεδο γνωστικών δεξιοτήτων στοχεύουν να καλλιεργήσουν στα παιδιά δεξιότητες σε σχέση, όπως είπαμε αρχικά, με την κατηγοριοποίηση και σε σχέση με τα γνωρίσματα που μπορεί να αφορούν ένα προϊόν, όπως το χρώμα, η γεύση, το σχήμα, πώς είναι στην αφή ή ακόμα με ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό, ακόμα πολλές φορές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαφόρων παρασκευών στην κουζίνα μαζί με τους γονείς τους. Σε επίπεδο τώρα κοινωνικών δεξιοτήτων, το παιχνίδι στόχευε καταρχήν στην ανάπτυξη της συνεργασίας, στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, στη βιωματική και ενεργητική μάθηση, αλλά και στο παιχνίδι ρόλων, μιας και όπως θα δούμε στη συνέχεια, πρόκειται για παιχνίδια που βασίζονται πάνω σε δύο δημιουργημένους χαρακτήρες, όπου ένας παίρνει το ρόλο αυτού που ρωτάει και ο άλλος το ρόλο αυτού που απαντάει και οι ρόλοι εναλλάσσονται. Στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική αλλά και στη βιβλιογραφία είναι αξιοσημείωτος ο ρόλος και η θέση που κατέχει το παιχνίδι όχι μόνο στην ψυχαγωγία, αλλά και στη δυνατότητα που παρέχει στο παιδί για πνευματική και νοητική ανάπτυξη. Με το παιχνίδι τα παιδιά είναι σε θέση να συνδυάζουν σκέψη, γλώσσα και φαντασία και με τη βοήθεια των ενηλίκων να μπορούν να χρησιμοποιούν και να εξελίσσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις. Με γνώμονα αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, γεννήθηκαν η Μάγια και ο Άρης, οι χαρακτήρες του παιχνιδιού του Ρώταμε να σου πω. Πρόκειται για δύο χαρακτήρες με εναλλασσόμενους ρόλους στην ερώτηση-απάντηση, όπου η παρουσία τους στο παιχνίδι σκοπεύει στην αποφυγή του στερεοτυπικού διπόλου αγόρι σε ρόλο πρωτεύοντα και κορίτσι σε δευτερεύοντα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του παντογνώστη ενήλικα εκπαιδευτικού ή γονιού και του καθοδηγούμενου αδαούς παιδιού έρεται, καθώς ο ενήλικας μπαίνει στη θέση του ερωτώντα και το παιδί στη θέση του που γνωρίζει τις απαντήσεις μέσα από την κάρτα και αντίστροφα. Ας πάρουμε μια γεύση λοιπόν από παιχνίδια για την αξιοποίηση του υλικού. Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση πριν έρθουμε στη χρήση των καρτών, των ερωτήσεων και απαντήσεων, όπως είπαμε, είναι η γνωριμία με τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους. Και φυσικά, στη φυσική τους μορφή. Από εκεί ξεκινούν όλα. Τα παιδιά αγγίζουν, κόβουν, δοκιμάζουν και μέσα από το βίωμα περνούν στο επίπεδο της κάρτας. Είναι πολύ βασικό το παιδί να μπορεί να ονομάζει το προϊόν ή να δίνει τη σωστή κάρτα αν δεν μιλάει. Η ταύτιση λοιπόν με τη λέξη θα δώσει την ευκαιρία για λειτουργική ανάγνωση σε πιο προχωρημένο στάδιο των παιχνιδιών. Ανάλογα με τη δυνατότητα κάθε παιδιού τώρα, επιλέγουμε αν θα ασχοληθούμε με ένα-ένα χαρακτηριστικό ή με τα χαρακτηριστικά όλης της κατηγορίας. Παραδείγματος χάρη, θα μάθουν να κατηγοριοποιούν τα υλικά όλα ή θα κατηγοριοποιήσει μετά, θα μιλήσει για το χρώμα, τη γεύση, το μέγεθος, την αφή ή το πώς αξιοποιείται στην καθημερινή ζωή, στη μαγειρική, στην κουζίνα.
με τη βιωματική μάθηση και αφού τα παιδιά έχουν πειραματιστεί με την γκάμα των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις τους στη μαγειρική και στην κουζίνα, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε παιχνίδια όπως αυτό που θα σας δείξουμε τώρα. Δύο χαρακτήρες. Ο Άρης κάνει ερώτηση στη Μάγια για να βρει την κάρτα που η Μάγια κρύβει πίσω της. Στην πίσω μεριά, οι χαρακτήρες έχουν με σκράτς τις καρτέλες των ερωτήσεων και απαντήσεων αντίστοιχα. Η Μάγια απαντά σε κάθε ερώτηση του Άρη και αυτός πρέπει να μαντέψει την κάρτα που έχει η φίλη του. Παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτό, η Μάγια απαντάει. Τι χρώμα έχει, ρωτάει ο Άρης. Η Μάγια του δίνει την απάντηση. Τι σχήμα έχει, τι γεύση έχει. Δίνει την ανάλογη απάντηση ανάλογα με το τι πιστεύει, πώς το τρώμε. Αν το παιδί που ρωτάει βρει την κάρτα, τότε κερδίζουν και οι δύο παίκτες, μιας και οι κερδισμένες κάρτες γεμίζουν το καλαθάκι τους για το φαγητό της ημέρας. Αλλάζουν ρόλους και τώρα η Μάγια είναι αυτή που ρωτάει για να βρει την κρυμμένη κάρτα του Άρη. Εσείς τη βρήκατε την κάρτα? Μια δραστηριότητα επέκτασης τώρα, όταν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με την ταύτιση των εικόνων και των χαρακτηριστικών με τις αντίστοιχες λέξεις, τότε μπορούν να επιλέγουν κάρτες στη σειρά και να δημιουργούν από μόνοι τους προτάσεις απλές, όπως αυτή εδώ, ή πιο σύνθετες. Κλείνοντας, να σημειώσω ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του ρώταμε να σου πω σε παιδιά ειδικού σχολείου και μη έδωσε την ευκαιρία για ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο ενασχόλησης με το θέμα που διαπραγματευτήκανε. Η λειτουργική ανάγνωση με την ταύτιση της κάρτας εικόνας με τη λέξη προσέδωσε νόημα στην ανάγνωση χωρίς το άγχος της αποκωδικοποίησης. Και μάλιστα, τα παιδιά χαίρονταν να δημιουργούν τις δικές τους προτάσεις και να βλέπουν πως μπορούν να διαβάσουν ακόμα και αυτά που δεν είχαν διδαχθεί συστηματικά την ανάγνωση. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο σας.